Υπάρχουν πραγματικά πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς σε ένα αγοράκι, λέω εγώ που έχω. Τώρα πια όχι, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Με αφήνει. Αλλά όταν ναι. ήταν μικρό, πάντα σκεφτόμουν τι να κάνει ένα αγόρι. Στα κορίτσια έχει να κάνει ναι. παπάδες. Έχουμε πλέον επιλογές στα παιδιά. Mm. Γιατί τα ίδια τα παιδιά ζητάνε πολύ μοντέρνα κουρέματα και οι μαμάδες. Και επηρεάζονται και πάρα πολύ και από τους. Ποδοσφαιριστές, από τα καινούργια μοντέλα. Από τους διάσημους ανά τον κόσμο και τα πώς κάνετε. Λοιπόν, εδώ... Τι μου έχεις κάνει εδώ, το πιτσιρικά. Έχω κάνει ένα κεραυνό έχω κάνει. Ναι. Εδώ θα το φτιάξουμε λίγο το μαλάκι, θα το κουρέψουμε, θα το κάνουμε λίγο ακόμα. Έχει ωραίο μαλλί. Έχει ωραίο μαλάκι. Είναι λίγο σπαστό το μαλάκι του, αλλά με ωραίο κούρεμα, ωραία μυτάκια, μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία καρφάκια. Μπορούμε εδώ. Να δουλεύουμε και να μπορούμε μιλάμε. Μπορούμε να το κάνουμε λιγάκι, ωραία. Έχω βάλει την Μπέρτα, ναι. Πώς τα ψήνετε τα παιδάκια να κάθονται, γιατί το λέω αυτό. Πάντα θυμάμαι την πρώτη φορά που τα πρώτο πήγα σε παιδικό κομμωτήριο, δεν μαζευόταν κανένα. Καλά, τα κορίτσια τσιρίζαν από κλάμα, δεν θέλω να μου πειράξει τα μαλλιά μου. Ναι. Τον Άγγελο τον θυμάμαι σε αυτή την ηλικία και πιο μικρό, κομιρούλη, το πιο ήσυχο, πιο βολικό ήταν μικρό. Μικρό. Αυτό που κρατιόταν τύπου, μα δεν θέλω, αλλά τι να κάνω, θα το κάνω. Εμείς πήγαμε έτσι, στο κομμωτήριο ήρθαμε στο δικό σας, νομίζω, στα Μελίσια. Στα Μελίσια είχατε πάει, ναι, ναι. Που έχει πάλι έτσι αυτοκινητάκια. Με τίποτα, ρε παιδιά. Όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Αυτά βοηθάνε πάρα πολύ.